ο συνδυασμός της μείζωνας μειοψηφίας διαχώρισε τη θέση του και δεν εγκρίναμε να πληρωθούν 10.000 περίπου ευρώ για εργασίες που έγιναν, ακούστε, στο γήπεδο που επρόκειτο να κατασκευαστεί στον Άγιο Γεώργιο και φυσικά ήταν το έργο το οποίο με επαιτειότητα του Δήμου σταμάτησε. Παρ' όλα αυτά είχαν γίνει κάποιες εργασίες. Και ακούσαμε, εγώ θα επαναλάβω τα ίδια τα λόγια που είπε ο κύριος πνευματικός, το ίδιο λεξιλόγιο. Ήταν ένα έργο προεκλογικό, θα ήμασταν πολιτικά αφελείς, εννοεί ο συνδυασμός του, αν δεν αλλάζαμε την απόφασή μας προεκλογικά, γιατί αντιδρούσαν οι δημότες εκεί, και παρόλα αυτά έγιναν έργα, δώσανε εντολή να γίνουν έργα, τα οποία δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν, γιατί δεν περιλαμβανόταν στο σχέδιο πόλης κτλ. Έγιναν έξοδα και μας ζητήσανε χθες να πληρωθούν αυτά τα έξοδα. Οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας το δέχτηκαν αυτό και τα ψήφισαν να πληρωθούν. Εμείς δεν μπορούσαμε να το δεχτούμε αυτό και διαχωρίσαμε τη θέση μας και είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός στο δημόσιο χρήμα και να μην παίρνονται ούτε να στηρίζονται αυθαίρετες αποφάσεις και να ξοδεύονται τα χρήματα των δημοτών σε έργα τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να ολοκληρωθούν. Χθες ακούσαμε και για τη συζήτηση περί των δικαστικών διαμαχών. Μία από αυτή είναι και με τους εργαζόμενους που δεν ανανεώθηκε η σύμβασή τους. Εμείς αναρωτιόμαστε, αν κερδίσουν αυτοί οι άνθρωποι, πρώτον θα πρέπει να πληρωθούν για τους 3 μήνες που κάθονται χωρίς να δουλεύουν. Αυτά τα χρήματα, ποιος θα τα δώσει? Πάντως, ο συνδυασμός μας, η Συμμαχία Πολιτών, δεν θα ψηφίσει κάτι το οποίο δεν είναι νόμιμο. Εμείς το είχαμε έγκαιρα πει το θέμα, ότι εάν δικαιωθούν, όπως ο νόμος προβλέπει, γιατί εδώ ο Δήμος τι κάνει, δεν εφαρμόζει τον νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση του ελληνικού κράτους. Γιατί εγώ το είπα και χθες, ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι κυβέρνηση του ελληνικού λαού, είναι κυβέρνηση του ελληνικού κράτους. Βγάζει νόμος και οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται. Ο κ. Πνευματικός και η πλειοψηφία κάνουν επανάσταση. Λένε δεν εφαρμόζουμε τον νόμο. Είναι αντισυνταγματικός, είναι πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Μα εδώ δεν μπορεί επιλεκτικά να εφαρμόζεις τον νόμο όποτε σε συμφέρει και όποτε δεν σε συμφέρει να μην το κάνεις. Και εδώ οι εργαζόμενοι αυτοί που πέρυσι είχαν προσληφθεί στην καθαριότητα, είχαν προσληφθεί με τον ΑΣΕΠ, είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν κοινωνικούς λόγους, οικονομικούς λόγους, δηλαδή ήταν πολύτεκνοι, ήταν άνθρωποι χωρίς εισόδημα, είχαν ανάγκες οικογενειακές να συνεχίσουν να δουλεύουν. Και η δική μου η εκτίμηση είναι και η πρόταση ότι έπρεπε να εφαρμοστεί ο νόμος και να επαναπροσληφθούν. Από εκεί και πέρα, τα χρήματα για να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν στον προϋπολογισμό. Γιατί πού βρίσκονται τα χρήματα για να πληρωθούν οι άλλοι εργαζόμενοι, οι καινούργιοι εργαζόμενοι? Από τον προϋπολογισμό υπάρχουν. Και αν υπήρχαν κάποιες διαφορές στην μισθοδοσία, ξέρετε, πρέπει να ξαναδούμε το σύνολο του κόστους των ανταποδοτικών εισπράξεων που παίρνει ο Δήμος και με καλύτερη διαχείριση θα περισσεύουν και χρήματα. Θα περισσέψουν και χρήματα. Εμείς θεωρούμε ότι ο Δήμος μπορεί να κάνει καλύτερη διαχείριση και με λιγότερο κόστος και καλύτερες υπηρεσίες από ό,τι κάνει σήμερα. Εγώ παραμένω λίγο στο ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πληρωθούν 4 μηνιάτικα χωρίς να τα έχουν δουλέψει. Μάλιστα. Με μία πρόχειρη εκτίμηση, με 1.000 ευρώ ανά άτομο, μιλάμε για 100.000 ευρώ. Αυτό είναι... Τα οποία δεν θα έχουμε απολαύσει στις αντίστοιχες υπηρεσίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι πρέπει να σας απαντήσει η πλευρά της πλειοψηφίας, ο κ. Πνευματικός, για το κακό χειρισμό, κατά τη γνώμη μας, του θέματος αυτού. Γιατί εδώ δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα πράγματα τα οποία γίνονται και με την ευκαιρία αυτή του, όπως είπατε, του χειρισμού του δημόσιου χρήματος κτλ. Εγώ ανέφερα και το άλλο το θέμα, ότι θα πρέπει κάθε χρόνο να υπάρχουν οι εκθέσεις των ορκωτών λογιστών όπως προβλέπει η νομοθεσία. Οι εκθέσεις των ορκωτών λογιστών για το 2013 δεν υπάρχουν. Για το 2014 δεν υπάρχουν. Για το 2015 δεν υπάρχουν. Η τελευταία που συζητήσαμε ήταν το 2012, αν θυμάστε, και εκεί μετά από 5 ερωτήσεις που επαναλαμβανόμενες τις έκανα στον ορκωτό λογιστή, μου είπε αυτό που σας είπα και που είπα και χθες, ότι οι απαιτήσεις των δημοτών απέναντι στο Δήμο, οι δικαστικές απαιτήσεις, έχουν σαν σύνολο το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Αν όλες αυτές βγουν σε βάρος του Δήμου, είναι ένα ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ που πρέπει να πληρώσει ο Δήμος, γιατί δεν έκανε καλά τη δουλειά. Εγώ παραμένω σε αυτό, ότι αυτοί οι άνθρωποι όμως, τα 100.000 ευρώ, αποφάσισε ο Δήμαρχος μόνος του και δεν ανανέωσε συμβάσεις. Δεν έπρεπε να γίνει με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό
δεν έγινε από μόνος του. Δηλαδή, αποφασίζει ο Δήμαρχος για το αν θα ανανεώσει, αν θα ακολουθήσει τον νόμο ή όχι. Και ο Δήμος Κορινθίων φαίνεται ότι προσφεύγει κατά του νόμου. Κοιτάξτε, την ευθύνη την ανέλαβε ο κύριος Πνευματικός, πήρε την απόφαση, έχει και την ευθύνη και την να δώσει και τις εξηγήσεις που πρέπει να δώσει στους δημότες και στα δικαστήρια.